Καλημέρα, 5η 28 Μαΐου 2020 σήμερα και το πρώτο vlog της μέρας είναι από τα παλιά email που περιμένουν για να γίνουν vlogs. Ξαναθυμίζω ότι πλέον δεν παίρνω emails για vlogs, αλλά εφόσον έχω πάρει κάποια που υποσχέθηκα πως θα τα κάνω, τα κάνω. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή, είναι από μια νεαρή 20 χρονη κοπέλα, όπως είδατε και στον τίτλο της λένε πως παρατάει τους γονείς της για έναν άνδρα και πάμε να τη διαβάσουμε. Θεκλάρα μου, Καλημέρα. Καλημέρα, κούκλα μου. Κουκλάρα μου. Καλημέρα. Παρακολουθώ καθημερινά τα βίντεο σου, όπω και έχω πάρει όλα τα βιβλία σου, και μπορώ να πω ότι είσαι ένα αξιόλογο και αξιολάτρευτο άνθρωπο που με έχει βοηθήσει πολύ, με όσα λε έχει τη μέγιστη εκτίμησή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τη σειρά μου, όμω, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σου μια δική μου ιστορία, η οποία με έχει προβληματίσει πολύ και βρίσκομαι σε αδιέξοδο. Αρχικά. Είμαι μια κοπέλα 20 ετών, φοιτήτρια και από το καλοκαίρι αποφάσισα με το αγόρι μου που τα έχουμε 8 μήνες να συγκατοικήσουμε στην πόλη που σπουδάζω. Να σημειώσω ότι το αγόρι μου σπούδαζε αλλού και η απόφαση για συγκατοίκηση ήταν κοινή. Υποθέτω ότι έχει μετακομίσει στην πόλη που σε εσύ, μετάφερε τις σπουδές του. Όλα πάνε καλά, δεν έχω παράπονο αν εξαιρέσουμε μικροπροβλήματα που προκύπτουν λόγω συγκατοίκηση και είναι θέμα χρόνου να μαθαίνουμε και να συμβαδίζουμε σιγά σιγά ο ένα με τι συνήθειε του άλλου. Όμω δεν αγχώνομαι γι' αυτό. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε γιατί υπάρχει προσπάθεια και θέληση και από τι δύο μεριέ. Μακάρι να τα καταφέρετε. Το θέμα όμω, θέκλα μου, είναι η γονεί μου. Από το καλοκαίρι αποφάσισα να μετακομίσω στην Αμερική για μια νέα ζωή και έχουν βαλθεί εναντίο μου και αυτοί και όλο το ΣΟΕ. Με πιέζουν να πάω μαζί τους, αν και από την αρχή είχα ξεκαθαρίσει ότι είμαι κάθετη σε αυτό, εννοείς κάθετα ενάντια σε αυτό. Θεωρώ ότι είναι κρίμα να παρατήσω τις σπουδές μου και τη ζωή μου εδώ, τουλάχιστον από τώρα. Θέλω να τελειώσω πρώτα με αυτές και μετά βλέπουμε. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου και κυρίως για τις σπουδέ σου. Επιπλέον δεν θέλω να φύγω μακριά από το αγόρι μου διότι έχω αφιερώσει κόπο για να χτιστεί αυτή η σχέση και δεν θα άντεχα με τίποτα την τόση απόσταση. Άμα πας στην Αμερική, στην ουσία είσαι σε διαφορετική ήπειρο. Είναι τεράστια απόσταση. Ναι, μεν το διαδίκτυο και οι τηλεφωνίε, οι σύγχρονε μα φέρνουν κοντά, αλλά είναι και άλλε ώρε είναι και διαφορετικές ώρες, Δηλαδή, όταν είναι νύχτα στην Αμερική, είναι μέρα στην Ελλάδα και το αντίστοιχο κλπ. Ύστερα από πολύ πρίξιμο το καλοκαίρι πήγα μαζί με τους γονείς μου Αμερική για να δω την κατάσταση. Δεν μ' άρεσε καθόλου όμως. Κοίταξε, ε, με το mindset, με το σκεπτικό, με το, με, εκεί, όπως έχει ταχτοποιημένο το μυαλό σου πρωτού πας στην Αμερική, είναι αναμενόμενο ότι δεν σου άρεσε καθόλου, δεν μου φαίνεται καθόλου παράδοξο. Δεν μ' άρεσε καθόλου όμως και γύρισα Ελλάδα μετά από πολύ κράξιμο και ψυχολογικό πόλεμο. Μου λένε ότι παρατάω τους γονείς μου για έναν γκόμενο. Δεν ξέρω τι να κάνω, Θέκλα μου. Θα ήθελα πολύ τη γνώμη σου. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, κοριτσούδι. η οποία είσαι πρέπει να είσαι λίγο, μικρότερη από την, λίγο μεγαλύτερη από την κόρη μου, γιατί αυτή η επιστολή έχει έρθει τον Νοέμβριο του 19 και σήμερα που την κάνουμε είναι ε, τέλη Ιουλίου του 20. Άρα πρέπει να είσαι ένα χρόνο πιο μεγάλη από την Κυριακή. Λοιπόν, κόρη μου, καταλαβαίνω. Ότι οι γονεί σου έχουν του λόγου του που θέλουν να μεταναστεύσουν στην Αμερική. Υποθέτω χωρί να γνωρίζω ότι ίσω έχουν συγγενεί εκεί ή ήταν και προηγουμένω εκεί ή τέλο πάντων έχουν πάρει βίζα και θέλουν μια καλύτερη ζωή, οικονομική κυρίω για, για την οικογένειά του και για εσένα. Όμω εσύ δεν είσαι ανηλίκη. Δεν είσαι τριών ετών, δεν είσαι πέντε ετών, δεν είσαι εφτά ετών, δεν είσαι δώδεκα ετών, είσαι είκοσι ετών. Ή, ήσουν τέλο πάντων στην πιστολή τώρα φαντάζομαι είσαι 21. Μία κοπέλα, 20 ετών και πάνω, η οποία είναι φοιτήτρια και σπουδάζει κάτι που της αρέσει και έχει τον κοινωνικό της ιστό, τις φίλες της, τους φίλους της, τον φίλο της, έχει τελειώσει από ό,τι καταλαβαίνω το σχολείο στην Ελλάδα και είναι μεγαλωμένη διαφορετικά. Στα 20 της, κατά τη γνώμη μου, είναι ίσως και πολύ ε, ή και επιβλαβές να ξεριζώνεις αυτή την κοπέλα για ένα δικό σου όνειρο. Έχουν οι γονείς σου το όνειρο να μεταναστεύσουν με γιά τους, με χαρά τους. Δικαιούνται μια χαρά να το κάνουν. Και είναι και τυχεροί που εσύ δεν είσαι ανήλικη, που είσαι νομικά ενήλικη, έστω και αν ακόμη βρίσκεσαι στη ψυχολογική εγκεφαλική φάση της εφηβείας, ή νομικά είσαι ενήλικας, δικαιούνται να πάρουν τα μπουγαλάκια τους, να πάνε στην Αμερική και δεν έχουν κανένα δικαίωμα να υποχρεώσουν το ενήλικο παιδί τους να τους ακολουθήσει. Αυτή είναι η άποψή μου. Και αυτό ε, κάνω και εγώ στην πράξη. Αυτό βάζω και εγώ, ε, α, αυτό τον τρόπο ζωής έχω και εγώ όσον αναφορά στη δική μου οικογένεια με τα δικά μου παιδιά. Για παράδειγμα, η κόρη μου, η οποία είναι, όπω είπαμε, 20 ετών τώρα, 20 και κάτι, δεν θα ήθελε να μετακομίσω στο χωριό. Το είχε πει, το είχε εκφράσει. Είχε πει, Μα δεν θέλω να μετακομίσουμε στο χωριό. Όταν όμω μετακομίσαμε στο χωριό, ήταν ήδη στο δεύτερο έτος των σπουδών τη. Οπότε δεν ζούσε μέσα στο σπίτι. Οπότε δεν είχε λόγο για το που θα είναι το σπίτι. Όπω και εγώ δεν είχα κανένα λόγο να πω να τη πω: Θα φύγει από την Αγγλία από εκεί που εκεί και θα έρθει στην Κύπρο να σπουδάσει. Ή δεν θα πα στην Αγγλία να σπουδάσει. Ή δεν θα κάνει αυτή τη σπουδή. Ή δεν θα κάνει αυτή την επιλογή στη ζωή σου ή την άλλη. Τη Τι εξήγησα, δεν, μου, δεν με απαγόρευσε να μετακομίσω στο χωριό μόνιμα, μου είπε: θα με προτιμούσα να είχαμε το διαμέρισμα στο κέντρο της Λευκοσίας που είναι πολύ πιο εύκολο να πάμε στα καφέ, στα εστιατόρια, να, να βρεθώ με τις φίλες μου. Της είπα, το καταλαβαίνω. Δυστυχώ δεν μπορώ οικονομικά να υποστηρίξω δύο σπίτια πλέον, δηλαδή και ένα σπίτι στη Λευκοσία και ένα σπίτι στο χωριό και επειδή εγώ μένω σε αυτό το σπίτι επιλέγω το χωριό. Άρα οι γονείς σου έχουν κάθε δικαίωμα να επιλέξουν να πάνε στην Αμερική και εσύ Παρόλο που δεν έχει πει κάτι τέτοιο, εάν του έχει πει να μην πάνε στην Αμερική, δεν έχει τέτοιο δικαίωμα. Με τον ίδιο τρόπο όμω, ούτε αυτοί έχουν δικαίωμα να σου επιβάλλουν να μετακομίσει στην Αμερική σε αυτή την ηλικία των 20 ετών. Θέλω να πω ότι έχω ζήσει στο γραφείο, όπου έχω εργαστεί 20 χρόνια ω ιδιώτη ψυχολόγο στην Κύπρο, πολλέ ιστορίε γυναικών οι οποίε ξεριζώθηκαν από του γονεί του αυθαίρετα σε ηφηβική ηλικία. 13, 14, 15, 18, 19 ετών από τη χώρα και την κουλτούρα και την νοοτροπία στην οποία μεγάλωσαν και αυθαίρετα έχουν ξεριζωθεί και έχουν επαναπατριστεί στην Κύπρο. Μιλάω για γυναίκε που έχουν μεγαλώσει στην Νότια Αφρική, που έχουν μεγαλώσει στην Αυστραλία, που έχουν μεγαλώσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, που έχουν μεγαλώσει στον Καναδά και οι γονεί του, Κύπροι μετανάστε εκεί όταν θεώρησαν ήδη πως ήταν καλό για τους ιδίους να επαναπατριστούν, να επιστρέψουν πίσω στην Κύπρο, ξέρει μαζί και τα παιδιά τους. Ένα μεγάλο μέρος του πελατολογίου μου, όσο εργαζόμουν ως ιδιώτης ψυχολόγος στην Κύπρο, ήταν τέτοιες γυναίκες οι οποίες έχασαν τα ερίσματά τους. Έχασαν την συνέχεια και την κανονικότητα της διαπαιδαγώγησης τους. Αλλιώς να μεγαλώνεις, για παράδειγμα, στη Νέα Υόρκη, να πηγαίνεις σχολείο εκεί, να έχει εξωσχολικέ δραστηριότητε εκεί, να έχει τον κύκλο σου εκεί και να σε φέρνουν σε ένα χωριό τη επαρχία τη πάφου. Διαφορετικό πράγμα να μεγαλώνει στη Μελβούρνη, άλλη νοοτροπία, άλλο τρόπο σκέψη, άλλη κοινωνία, άλλη... άλλο αέρα και είναι θεωρητικό να σε φέρουν, να σε πάρουν έστω και σε μια πόλη τη Κύπρου. Έχω παρατηρήσει και έχουμε συμφωνήσει μαζί με τι πελάτε σα με αυτέ τι παλέ, τώρα δεν βλέπω κόσμο να γνωρίζετε ότι αυτή η αυθαίρετη μετακόμιση και το αυθαίρετο ξερίζωμα σε μια ηλικία που δεν ήταν ενήλικε, ήταν ανήλικε νομικά, αλλά ήταν δύο χρόνια μικρότερε σου, ήταν τρία χρόνια μικρότερε σου, έπαιξε βασικό ρόλο στο να έχουν μετά συναισθηματική αστάθεια και στο να αντιμετωπίζουν διάφορα θέματα στην κοινωνικοποίησή του, στη σχέση του με τον εαυτό του, στη σχέση του με το τέρι του στην πορεία κλπ. Καλά κάνει και δεν δέχεσαι να πας τώρα στην Αμερική. Δεν μπορεί κανείς να σε εξαναγκάσει νομικά να το κάνεις. Ο μόνος τρόπος που έχουν για να σε εξαναγκάσουν συναισθηματικά να το κάνεις είναι η επίκληση στο συνέστημα. Αυτό που λες το κράξιμο, τον bullying που δέχεσαι από τους γονείς σου και από συγγενείς. Ε, μην αφαιθεί να επηρεαστεί από αυτές τις απόψεις. Φυσικά είναι και πάρα πολύ δύσκολο γιατί σε μια πάρα πολύ νεαρή ηλικία των 20 ετών Βρίσκεσαι χωρί ηθικό στήριγμα και ψυχικό στήριγμα από του γονεί σου. Και θέλω όσοι γονεί βλέπουμε αυτό το βίντεο να αναλογιστούμε πώ ευθύνη έχουμε απέναντι στα παιδιά μα, να είμαστε παρόντε στη ζωή του και να μην κάνουμε τέτοιε αυθαίρετε πράξει και κινήσει που να μα αποκόπτουν από τα παιδιά μα. Θα μπορούσαν να σου πούνε, κόρη, μα θε, έλα και εσύ στην Αμερική. Να πα το καλοκαίρι να δοκιμάσει, να πεις Δεν μ' αρέσει και να σου πούνε, εντάξει, κόρη μου. Πήγαινε στην Ελλάδα, εκεί που είσαι μαθημένη, η σχέση μα συνεχίζεται, σε αγαπάμε, θα μιλάμε, θα επικοινωνούμε, θα βρισκόμαστε. Και αν ποτέ άλλαξε γνώμη, είσαι ευπρόσδεκτη να έρθει στην Αμερική. Αυτό θα ήταν το ψυχικά υγιέ, το συναισθηματικά υγιέ, το κοινωνικά υγιέ, το, ηθικά, το ηθικό να πράξουν οι γονεί σου. Αντιλαμβάνομαι ότι με βάση τη δική τους αρχή, το δικό του αξιακό κώδικα ή με βάση τι δικέ του αρχέ και αξίε, έπραξαν ορθώ. Έτσι θεωρούν ήδη και το περιβάλλον του. Αυτά. Τώρα, όσον αφορά στη σχέση σου, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι είσαι 20 ετών, τώρα θα σε 21, είσαι πάρα πολύ νέα, είσαι πάρα πολύ μικρή, για να θεωρήσεις ότι όπως και δίποτε αυτή η σχέση θα είναι σχέση ζωής. Μπορεί και να είναι. Δεν μπορείς να γνωρίζεις όμως και δεν είναι καλή ιδέα να κάνεις επιλογές για τη ζωή σου βασισμένη σε μια σχέση. Δηλαδή, εάν εσύ γούσταρες τρελά να πας στην Αμερική, εάν σου άρεσε πραγματικά η Αμερική, τότε ξέρω και σε ποια πολιτεία είναι οι γονεί σου και σε ποια κομ, ε, κομιτεία και σε ποια περιοχή και αν είναι μια περιοχή η οποία είναι αγροτική είναι μια περιοχή που είναι αστική, δεν μπορώ να γνωρίζω αν όντω μέσα σου γούσταρες να πας στην Αμερική και αυτό που σε κρατούσε πίσω ήταν μια σχέση, θα σου έλεγα σκέψου λίγο ότι μπορεί αυτή η σχέση που σήμερα στα 20 για σένα είναι η ιδανική μετά από 2-3 χρόνια ή μετά από μερικού μήνες, να μην είναι και τόσο σπουδαία για σένα. Γενικώ θεωρώ ότι δεν κάνουμε επιλογέ. Για αλλαγή χώρου κατοικία, για αλλαγή χώρου σπουδών βασισμένε πάνω σε μια σχέση, σε αυτή την πολύ νεαρή ηλικία τη εφηβεία, η οποία είναι πιθανόν, όχι σίγουρο, είναι πιθανόν είναι παροδική. Εδώ βλέπετε ότι σε μεγαλύτερε ηλικίε, στι δεκαετίε του 40, άνθρωποι φτιάχνουν σχέσει, φτιάχνουν γάμου και από τη μια μέρα στην άλλη διαλύεται ο γάμο του, διαλύεται η σχέση του και βρίσκονται με τι συνέπειε. Εάν για τις σχέσεις μας κάνουμε επιλογές οι οποίες θα επηρεάσουν την καριέρα μας, θα επηρεάσουν τις σπουδές μας, θα επηρεάσουν την εξέλιξή μας ως άνθρωποι, δεν είναι καλή ιδέα. Δεν λέω να μην αγαπάμε τους συντρόφους μας όσοι έχουν, δεν λέμε να μην είμαστε ε, ρομαντικοί, τρυφεροί και ανθρώπινοι, αλλά να μην κάνουμε επιλογές οι οποίες θα καταδικάσουν την πορεία μας στο μέλλον. Ε, οι σχέσεις πάνε και έρχονται, οι σπουδές όμως μένουν, οι φιλίες οι πραγματικές μένουν, οι καριέρες μένουν, η εργασία μένει και το ποιος είσαι άνθρωπο άνθρωπος παραμένει. Δεν σου λέω ότι σίγουρα θα χαλάσει σχέση σου, έχει όμως τα μάτια της ψυχής σου ανοιχτά. Και εγώ συμφωνώ να μείνει στην Ελλάδα, κυρίως για τις σπουδές σου, κυρίως για τον κοινωνικό σου περίγυρο και για τον κοινωνικό ιστό που έχεις γύρω σου. Σου στέλνω την αγάπη μου, εάν τυχόν δυσκολεύεσαι, θα είναι καλή ιδέα να δεις και ένα ψυχολόγο από κοντά για να πάρεις Ψυχική ενδυνάμωση και ενθάρρυνση. Καλημέρα! Φιλιά!